Σε κλίμα πανηγυρικό πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της Νέας Δημοκρατίας στο ισόγειο της οδού Αβέροφ στο Ηράκλειο, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τα εκλογικά κέντρα των υποψηφίων. Είναι η πρώτη εκδήλωση επίσημη του κόμματός μας μετά από την θριαμβευτική νίκη της 26ης Μαΐου στις ευρωεκλογές, αλλά και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μια καθαρή εντολή που έδωσαν οι Έλληνες πολίτες για πολιτική αλλαγή. Μια εντολή που εξανάγκασε τον κύριο Τσίπρα να ζητήσει προώρες εκλογές. Όλος ο μηχανισμός μας, τα στελέχη, είναι σε ετοιμότητα, γιατί παρά την μεγάλη διαφορά πρωτόγνωρη που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία στις προευρωεκλογές, είμαστε σε εγρήγορση. Πλήθος τελεχών, φίλων και υποστηρικτών του κόμματος ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δίνοντας δυναμικό παρόν. Σκοπός μας είναι να επικοινωνήσω με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και να πείσω με όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, αυτούς που δεν ψήφισαν ή αυτούς που δεν μας ψήφισαν, να εμπιστευτούν τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να οδηγήσουμε τη χώρα στην ισχυρή ανάπτυξη για να έχουμε μια αυτοδύναμη Ελλάδα όπως την έχουμε οραματιστεί και όπως μας αξίζει. Τον αγιασμό τελέσε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, ενώ ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ παρουσίασε τους υποψήφιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηρακλείου. Ένα εξαιρετικό ψηφοδέλτιο που συμβολίζει την ανανέωση και το άνοιγμα του κόμματός μας στην κοινωνία, μακριά από κομματικά στεγανά, παροπίδες και αγκυρώσεις του παρελθόντος. Συμβολίζει ακόμη την ανάπτυξη των ενεργών πολιτών, των ανθρώπων που μοχτούν, που πετυχαίνουν, που δημιουργούν. Στην εκδήλωση απίθυναν σύντομο χαιρετισμό οι υποψηφοί βουλευτές, στέλνοντας μήνυμα συστράτευσης και καλώντας τους πολίτες να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και τις 7 Ιουλίου σας καλούμε να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό για άλλη μια φορά, να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στο Ηράκλειο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αυριανό Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Υποψήφοι, στελέχοι και κόσμος είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με ευχές για ένα νικηφόρο αγώνα.